χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησες εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έγραψε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Είναι. Το απέδειξα για άλλη μια φορά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που στην ηλικία μου μπορώ και αγωνίζομαι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Όντως είναι ένας αριθμός, τίποτε άλλο. Το είδαμε και εμείς, το είδανε και αυτοί που είναι οι δήμονες του χώρου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ και παρακινώ ανθρώπους να τρέχουν στην ηλικία μου. 5 χρόνια πίσω, πώς φανταζόσουν την αθλητική σου καριέρα? Μπορεί και τελειωμένη. Δεν πίστευα ότι μπορώ να φτάσω ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Δεν ήξερα τα όρια μου, δεν ήξερα αν μπορώ να δουλέψω τόσο πολύ σκληρά. Δεν ήξερα αν θα βρεθώ στους κατάλληλους ανθρώπους για να με φτάσουν εδώ που με φτάσανε και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να δείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να είμαι εδώ και αξίζω να είμαι εδώ. Πιο πολύ, ποιος το πίστευε? Το πίστευες εσύ, το πίστευε ο περίγυρός σου, η οικογένειά σου? Ναι, με πίστευαν όλοι και εγώ πίστεψα στον εαυτό μου. Μαζί με αυτούς μου δώσαν τη δύναμη να πιστέψω σε μένα. Πάντα πρέπει να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας να μας στηρίζουν και να μας βοηθούν στο να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που από ανθρώπους που με αγαπάνε μου δείξανε τον δρόμο ότι μπορώ να το κάνω. Και μετά βρήκα και εγώ τη δύναμη μέσα μου να πω ότι ναι, μπορώ να το κάνω και συνέβη. Η Αντιγόνη μετά τα 2 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου πέρυσι. Με την Αντιγόνη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο φέτος στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Τι διαφορές έχει? Δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Ασύλληπτο μου φαίνεται. Όμως, παίρνοντας 2 μετάλλια, όπως όλοι οι αθλητές, θέλουμε και το επόμενο βήμα. Ένα βήμα πολύ μεγαλύτερο. Να είσαι στην παγκόσμια κλάση πια, μέσα στα μετάλλια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακριθείς μετά από από δύο ευρωπαϊκά μετάλλια, γιατί υπάρχει πίεση. Όμως, εγώ είμαι της άποψης και το μυαλό μου δουλεύει λίγο διαφορετικά και δουλεύω ακόμα πιο πολύ. Θέλω να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πέτυχα ένα στόχο που μπορώ να πετύχω για την επόμενη, δουλεύοντας. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολλές ώρες μοναξιάς, έφυγα από το σπίτι μου πολύ καιρό, έμεινα μόνη μου πάρα πολύ καιρό, κάνοντας προπόνηση πρωί-απόγευμα, 7 μέρες την εβδομάδα, μήνες ατελείωτους για να πετύχω αυτό που πέτυχα προχθές. Μας είπες ότι έφυγες από το σπίτι σου πάρα πολύ καιρό. Η προετοιμασία για να έρθεις εδώ, τι περιλάμβανε? Έφυγα από την Ελλάδα 12 Ιουνίου και γύρισα στις 30 Ιουλίου. Και έφυγα για την Αμερική, όπου και έκανα προπόνηση με την Jemima T. Montag, η οποία ήταν δεύτερη στα 20 χιλιόμετρα. Είμαστε μαζί στο group του Brand Balance. Γυμναζόμαστε μαζί από το χειμώνα, από την Αυστραλία, όπου ήταν η χειμερινή μου προετοιμασία. Αλλά πήγα 17 μέρες στην Αμερική, φιλοξενήθηκα σε σπίτι μιας οικογένειας που ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι θέλανε ένα αθλητικό πρότυπο μέσα στο σπίτι τους και άνοιξαν την αγκαλιά τους και με δεχτήκανε εκεί. Μου δώσανε χώρο στο σπίτι τους για να μπορώ να κοιμάμαι, να τρώω, να κάνω την μέρα μου, να περνάω τη μέρα μου, κάνοντας και 2 προπονήσεις μαζί με την αθλητριά μου. Από εκεί έφυγα και πήγα στην Ελβετία, που εκεί έμεινα στο βουνό ξανά, στα 1800 μέτρα, με άλλες 3 κοπέλες στο ίδιο σπίτι, πολύ διαφορετικές προσωπικότητες, πολλά ξεσπάσματα η κάθε μία, καμία ιδιοσυγκρασία ίδια, διαφορετικές εθνικότητες, άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, αλλά τα βρίσκαμε σε ένα πράγμα, σε αυτό. Το πολύ, πολύ όμορφο πράγμα που λέγεται αθλητισμός. Και έχω κάνει πάρα πολλές φίλες εκεί έξω. Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια εμπειρία που δεν την είχε ζήσει, αν και είσαι μια αθλήτρια που βρίσκεται πολλά χρόνια στον χώρο. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό σε προετοιμάζει κάπως αλλιώς για το μεγάλο όνομα, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πριν ανήκα σε ένα γκρουπ που υπήρχαν κοπέλες που ήταν σαν αδερφές μου. Είναι. Μ' αγαπούν και τις αγαπώ πολύ. Βγαίνοντας από αυτόν τον κύκλο, μπήκα σε έναν άλλο, στον οποίο με αγαπήσανε και εκεί σαν αδερφή. Και μάλιστα όχι σαν αδερφή. Όπως με λέγανε τα κορίτσια πριν μαμά, με λένε και τα κορίτσια τώρα μαμά. Δηλαδή, είμαι στον αγώνα προχθές που αγωνιζόμουν και με φώναζαν go mama go.
Απίστευτο. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω όλα αυτά. Αντιγόνη, το άθλημά σας αλλάζει. Ναι. Είμαστε σε ένα σημείο που αλλάζει. Μέχρι τώρα αγωνιζόσασταν στα 20 χιλιόμετρα και στα 35. Ναι. Από εδώ και τώρα τι αλλαγές συμβαίνουν? Φεύγει πια το 35. Βασικό αγώνισμα θα είναι πλέον το 20, όπου θα αγωνιστώ σε αυτό στο ατομικό αγώνισμα. Έχω κάνει και την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είμαι έτοιμη. Η νέα πρόκληση λοιπόν που δίνεται σε εμάς τους βαδιστές είναι η σκυτάλη, που θα αγωνιζόμαστε ζευγάρι. Ένας άντρας, μια γυναίκα, θα κάνει 42 χιλιόμετρα μαζί, δηλαδή από 21 χιλιόμετρα ο καθένας. Θα ξεκινάει ο άντρας, θα σταματάει, θα μπαίνει η γυναίκα, όπως γίνεται σκυτάλη και ξανά. Αυτό θα γίνεται για 42 χιλιόμετρα. Είναι μια πρόκληση, δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν το έχουμε δοκιμάσει, θα το δούμε στο μέλλον. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά μόνο, αλλά είναι μια. Έχουμε μια χρονιά, την Ολυμπιακή χρονιά. Πριν από αυτό βέβαια έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο οποίο αρκετοί περιμένουν να διεκδικήσεις μια θέση στο βάθρο, σύμφωνα με τις επιδόσεις που έχουν κάνει. Αυτό σε βαραίνει, σε ενοχλεί που πλέον δημιουργείς απαιτήσεις? Δεν με ενοχλεί, είναι μια πρόκληση και για μένα. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, όλες θα είναι έτοιμες γι' αυτό. Θα είμαι κι εγώ έτοιμη. Θα δουλέψω πάρα πολύ σκληρά, το κάνω συνεχώς, δεν μένω πίσω, δεν θέλω να μένω πίσω. Δεν έχω κάτι άλλο να κυνηγάω αυτή τη στιγμή, παρά μόνο το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να βρίσκομαι... Δεν ξέρω αν ήταν όνειρό μου να βρίσκομαι εδώ, σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά τα όνειρα γεννιούνται κάθε μέρα. Και εγώ κάθε μέρα γεννώ και ένα καινούργιο όνειρο. Οπότε ναι, θέλω να βρεθώ σε υψηλό επίπεδο, γιατί όχι στα μετάλλια. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως είπα, θα είμαστε όλες έτοιμες και θα γίνει μεγάλη μάχη. Αλλά θέλω να διεκδικήσω ένα μετάλλιο για τη χώρα μου ξανά. Πώς ονειρεύεσαι το τέλος? Δεν το έχω ονειρευτεί ακόμα. Εγώ είμαι και λίγο τρελή. Όλα λέω, θα σταματήσω. Αλλά γεννιούνται τέτοια συναισθήματα και τέτοιες στιγμές μέσα μου που με τρώνε. Έχω κάτι έτσι γαργαλιτά. Δούμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε.